Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ότι ο Ισίδωρος και ο Κωνσταντίνος φτάνουν στα άκρα. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Ισίδωρος και Κωνσταντίνος φτάνουν στα άκρα. Η κόντρα τους μεγαλώνει στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο Ισίδωρος μισεί πλέον τον Κωνσταντίνο. Όλο και αναρωτιέται από μέσα του. Πώς εγώ συνεργάστηκα με αυτόν τον επικίνδυνο τύπο? Πώς την πάτησα έτσι? Αυτό που θέλει κατά βάθος ο Ισίδωρος είναι να δει τον Κωνσταντίνο στη φυλακή, να πληρώσει για τις πράξεις του. Αποφεύγει λοιπόν κάθε επαφή μαζί του. Και όταν κάποια στιγμή εντελώς τυχαία έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κωνσταντίνο, του λέει: «Μην είσαι βέβαιος ότι θα τον βουλώσω για πάντα». Ο Κωνσταντίνος, αν και ξέρει καλά ότι έχει στο χέρι τον Ισίδωρο, με τα όσα γνωρίζει γύρω από τη Διαθήκη, όμως κατά βάθος αρχίζει να ανησυχεί. Η ανησυχία του αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ισίδωρος έχει αλλάξει τελείως τη στάση απέναντί του. Ο Κωνσταντίνος, με όλα αυτά που συμβαίνουν, βάζει ένα προσωρινό φρένο στις δραστηριότητές του. Κάτι που φαίνεται να ενοχλεί τους πάνω από αυτούν στην εγκληματική οργάνωση που συμμετέχει. Στις ερωτήσεις που δέχεται από τα υψηλά κλιμάκια της οργάνωσης, απαντά: «Πάγωσα τη δουλειά γιατί τα πράγματα δυσκόλεψαν. Δεν θέλω να ρισκάρω. Θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος για το επόμενο μας χτύπημα». Αυτά είπε ο Κωνσταντίνος στους ανώτερους της οργάνωσης. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like και φυσικά την εγγραφή σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.